6 μέτρα για τους αγρότες που βρίσκονται στα χαρακώματα των κινητοποιήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και το 2024 και μείωση κόστους στο αγροτικό ρεύμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή, απαντώντας την ερώτηση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Το ύψος του κόστους των νέων μέτρων είναι της τάξης των 232 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και για το 2024. €82 εκατομμύρια ακόμα. Σε πρώτη φάση η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο, δηλαδή στους μήνες των υψηλών καταναλώσεων. Τα μέτρα προβλέπουν επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ. Ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων που φτάνουν σήμερα τα 84 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα ενταχθούν στο νέο οργανισμό υδάτων Θεσσαλίας, με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους τους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα υπόλοιπα 76 εκατομμύρια ευρώ χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος. Για δικαιολογημένη οργή των αγροτών έκανε λόγο ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, που κατέθεσε την ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να είναι και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και όλα να έχουν γίνει καλά. Η αγωνία τους μετατρέπεται σήμερα σε οργή και είναι μια δίκαιη οργή. Οι αγρότες που μας ακούνε από τα μπλόκα του Θεσσαλικού κάμπου περιμένουν από εσάς ξεκάθαρες απαντήσεις. Σας καλώ λοιπόν να τους απαντήσετε. Να απαντήσετε και να δεσμευτείτε για τον ρυθμό καταβολής των αποζημιώσεων. Μήπως τελικά ανοίγετε εσείς αυτό το δεύτερο κύκλο για να κατευνάσετε πρόσκαιρα την οργή των αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας, επιδιώκοντας απλά και μόνο να δείξετε γενναιοδωρία, χωρίς όμως επί της ουσίας κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στην κριτική, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα είτε ασκούν συμβολιακή γεωργία μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξης του 30%. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους αγρότες των συνεταιρικών σχημάτων και σε αυτούς οι οποίοι έχουν μπει σε πλαίσια συμβολιακής γεωργίας μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης τουλάχιστον του 30% επί μια δεκαετία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επιδοτήσουμε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία για μεμονωμένους αγρότες. Θα ξεκινήσει αμέσως ένα νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο χωράφι ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.